ζούμε ενδιάμεσα και μόνο. Και όλο αυτό, δυστυχώς, ζημιώνει όλα αυτά που κάνουμε. Ζούμε λίγο σε μια εποχή αυτής της υπερπληροφόρησης και το ότι αυτό που κάνεις δεν είναι ποτέ αρκετό και ότι υπάρχει εκεί έξω μια ευκαιρία η οποία είναι καλύτερη από αυτή που ήδη έχεις. Το θέμα είναι προλαβαίνω να βρω την καλύτερη ευκαιρία εφόσον έχω ήδη τρεις δουλειές. Πότε θα αρπάξω και θα δράξω την ευκαιρία για την επόμενη ευκαιρία που υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν τόσα πολλά ανοίγματα και τόσο πολύ τρέχουν όλα και γενικά υπάρχει μια ρευστότητα. Συνέχεια βρισκόμαστε σε μια αναπροσαρμογή και αναδιαπραγμάτευση του ποιοι είμαστε. Πολλοί άνθρωποι απασχολούνται σε διαφορετικές δουλειές, σε διαφορετικά αντικείμενα εργασίας. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που συμβαίνει τώρα και μόνο τώρα. Ωστόσο, για μένα ήταν η σωστή στιγμή για να φέρω αυτό το έργο στην επιφάνεια. Σε αυτή τη συνεργασία, επειδή κλήθηκα να είμαι εγώ ο άξονας του έργου, σκέφτηκα ότι πόσο αυτό μπορώ να το ενσωματώσω στη δική μου ταυτότητα και θεώρησα ότι και πάλι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί έχω περάσει από τόσες διαφορετικές δουλειές και τόσες διαφορετικές συνεντεύξεις εργασίας σε τόσο διαφορετικά αντικείμενα, που θεώρησα ότι μπορώ και αυτό ομοίως να το μοιραστώ με τον κόσμο. Έχω φτιάξει αυτό το έργο με μια χιουμοριστική διάθεση. Δεν θέλω καθόλου να υπάρχει κάποιο σκοτεινό στοιχείο μέσα σε αυτό. Ο στόχος μου είναι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που θα το δουν να ταυτιστούν, να νιώσουν λιγότερο μόνοι, ότι δεν το περνάνε μόνο αυτοί αυτό το σουρεαλιστικό σχήμα του να έχεις πάρα πολλές διαφορετικές δουλειές ταυτόχρονα ή να περνάς από διαφορετικές συνεντεύξεις και να πρέπει να επαναπροσδιορίσεις ξανά την ταυτότητά σου και το ποιος είσαι αναλόγως με την συνέντευξη την οποία δίνεις. Είμαι εγώ όλα αυτά. Δεν θεωρώ ότι υποδίωμαι κάτι, ούτε ότι λέω ψέματα. Όλα αυτά μπορώ να τα κάνω και όλα αυτά τα έχω κάνει και όλα αυτά έχουν αποτελέσει το ποια είμαι αυτή τη στιγμή και όλα αυτά που θα έρθουν, τα οποία θα αποτελέσουν τη μελλοντική Ελίζα. Όλες αυτές τις ταυτότητες είμαι εγώ, οπότε η αλήθεια είναι αυτή. Σίγουρα να δώσεις βάση μόνο σε ένα πράγμα και να εμβαθύνεις μόνο σε ένα πράγμα είναι κάτι που λείπει, τουλάχιστον από μένα. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει μια διάχυση, πολλές φορές χάνεται η ουσία. Πάντοτε αισθάνομαι ότι πρέπει να επέμβω. Καλούμαστε συνέχεια, είτε μέσα σε μία δουλειά, άμα κάνουμε μία δουλειά η οποία έχει 100 παράθυρα, ή αν κάνουμε 5 δουλειές οι οποίες έχουν και αυτές 100 παράθυρα από κάθε μία δουλειά από άλλα 100 παράθυρα, σίγουρα πρέπει να είμαστε συνέχεια ενήμεροι για καινούργιες εξελίξεις στον τομέα μας. Αυτό είναι μία πάρα πολύ κουραστική συνθήκη, η οποία έρχεται αντιμέτωπη και με τον ελεύθερό μας χρόνο και σε σχέση με τα όρια που θέτουμε εμείς, από ποιο σημείο και πέρα επιτρέπω όλο αυτό το πράγμα να επηρεάσει την προσωπική μου ζωή, την εξέλιξή μου σαν άνθρωπο, άσχετα με την επαγγελματική μου εμπειρία και την εργασιακή μου. Τι βάζω εγώ προτεραιότητα, τι επιλέγω εγώ, πώς επιλέγω τη ζωή μου να την οριοθετήσω σε σχέση με το πόσα πράγματα μπορώ να κάνω. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τις προτεραιότητες και το πόσο μας δυσκολεύει να βάζουμε προτεραιότητες κάθε φορά και να λέμε τι θα βάλω πρώτο, ας πούμε. Όταν κλίνεσαι να υπάρξεις σε ένα περιβάλλον συνέντευξης εργασίας, και πρέπει να μιλήσεις για την ευελιξία σου και για το πόσο αποδοτικός είσαι και για το πόσο εύκολα μπορείς να προσαρμοστείς σε κάθε διαφορετική αλλαγή, τεχνολογική για παράδειγμα. Ταυτόχρονα κάνεις μια έκπτωση στη δική σου προσωπική ζωή, γιατί αυτό θα σου φάει χρόνο από την προσωπική σου ζωή. Είναι ένας φαύλος κύκλος που νομίζω ότι όλοι έχουμε μπει μέσα και όλοι είμαστε, ξέρω εγώ, κολυμπάμε σαν μια άβυσσο, χωρίς τέλος. Κάνουμε τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα, τα οποία ουσιαστικά μας ρουφάνε όλο μας το χρόνο, συνεπώς όλη μας τη ζωή και ξεχνάμε να ζήσουμε. Πλούσιος είναι αυτός που έχει ελεύθερο χρόνο, τελικά.